Hollywood γίναμε. Κατερίνα Καινούριου, Γιώργος Σαμαράς νομίζουν ότι περπατάνε στη λεωφόρο των αστέρων. Τέτοια αστέρια που είναι, εύκολα νομίζετε μπορούν να παραδεχτούν τον ερωτά τους. Ρομαντικές διακοπές αυτή τη φορά στη Μύκονο μετά τα Χανιά. Βλέπω ότι και η Κατερίνα με τον Γιώργο επιλέγουν τους σταθμούς εκείνους σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν και παπαράτσι και υπάρχουν και ούκο λίγα αδιάκριτα, μεν στοχευμένα δε βλέμματα. Μετά τις διαψεύσεις, να σου όλο τυχαίως οι φωτογραφίες στα περιοδικά OK και Hello. Μόνο χέρι-χέρι κρατιούνται τα παιδιά και περπατάνε σε στενά της Μυκόνου. Είπε κανείς ότι είναι ζευγάρι? Αυτή τη φορά τα παιδιά είχαν αποφασίσει μάλλον να δώσουν το παπαράτσι στα social περιοδικά που κυκλοφορούν, καθώς μπορεί ο ένας να διαψεύζει, μπορεί η άλλη να το επιβεβαιώνει, αλλά ποτέ 100%. Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός των περιοδικών τους αποθανάτησε σε τρυφερά τετατέτ. Και να ήθελες να μην τους προσέξεις, άντε και να κάνεις στραβά μάτια, η καπελαδούρα της καινούριου έβγαζε μάτι. Δίπλα-δίπλα περπατούσαν όλη την ώρα χαμογελαστοί. Αν θες, μπορείς να κρυφτείς ακόμα και στο νησί των ανέμων και να μην σε δει κανείς. Αν δεν θες και είσαι σίγουρος μετά από 2 μήνες ότι είσαι καλά με τον σύντροφό σου, τότε το δείχνεις και το πουλάς εντός εισαγωγικών όσο καλύτερα μπορείς. Όλα τα καφτάνια που έχει στην ντουλάπα της Λάνσαρη η παρουσιάστρια. Μαύρο για την νυχτερινή τους έξοδο, λευκό ασορτή με το καπέλο για τις πρωινές τους βόλτες. Με σαγιονάρες κυκλοφορούσε όλη την ώρα η παρουσιάστρια στο νησί. Πώς αλλιώς θα ανέβαινε στο σκάφος όπου έμεναν. Σύγχρονη μανταλένα έγινε καινούριο για τα μάτια του διεθνή ποδοσφαιριστή. Κατερίνα Καινούργιο και ο Γιώργος Σαμαράς προσπαθούν να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί. Να και σε λίγο καιρό ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στη Σκωτία για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ενώ η παρουσιάστρια από Οκτώβριο θα μπει και πάλι στο πλατό με τον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Ηλιάκη, να και υπέγραψε και για του χρόνου. Η κυρίες...